χάναδιο. Στη χάκια μου για πρόσχημα. Με χάναδιο. Στη χάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία μου. Μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα. Άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο. Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο. Και ενώ να'ρθώ μου απαγόρευες. Και ενώ να'ρθώ μου απαγόρευες. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες, η μοίρα το έχει. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησα, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι μια πολύ ειδική βραδιά και ειδικότερα για μένα πολύ ειδική, διότι το θέμα της απόψινής μας εκπομπής έχει να κάνει με έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό, με πάρα πολύ ισχυρό έργο. Έναν άνθρωπο που χαρακτήρισε τα πολλά τελευταία χρόνια με το έργο του, με την παρουσία του, με τη φωνή του, με τις νότες του, με την άβρα του. Δεν είναι μαζί μας στη ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες υπάρχουν πέραν της βιολογικής τους ύπαρξης. Μιλάω φυσικά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και είναι μια ειδική βραδιά, διότι είναι ένας άνθρωπος που τον γνώριζα, τον γνωρίζω πάνω από 55 χρόνια, διότι υπήρξαμε συμμαθητές. Ήμασταν συμμαθητές στο πρώτο γυμνάσιο της Πλάκας. Το οποίο γυμνάσιο μόνο της Πλάκας δεν ήταν αυτό. Ήταν ένα πολύ καλό, ήταν ένα πολύ καλό σχολείο. Και καταλαβαίνετε ότι με συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως βέβαια θα πω ότι μας συνδέουν οι στιγμές εκτός σχολείου όταν παίζαμε μπάλα σε εκδρομές. Γιατί πηγαίναμε εκδρομές εκεί στο Φιλοπάψιου και παίζαμε ποδόσφαιρο. Και κάθε φορά που βρισκόμασταν, θυμόμασταν μόνο αυτά. Εδώ που τα λέμε, δεν είχε και τίποτα άλλο γοητευτικό το σχολείο τότε να θυμηθείς. Παίρναμε εκτός από μερικές φωτεινές εξαιρέσεις, θυμόμασταν αυτά. Θα θυμηθούμε λοιπόν το έργο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό, μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία
μπορέσω να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Μου φέρνει τρέλα, μου φέρνει ζάλι, απ' τις πατούσες ως το κεφάλι της τυχουργίας η βιοπάλη. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι δώμα που έχεις από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι δώμα απέχεις από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Να, να, να. Σκληρή πικρή βροχή, βράδυ Σαββάτου, το δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπητό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μ' αν μου ζητάς λατρεία μου, για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Η κόρη μου έχει ένα κακό ελάττωμα. Προφανώς το έχει πάρει από τη μάνα της. Η μεγαλύτερη της διασκέδαση είναι το shopping therapy. Μπαίνει από το ένα μαγαζί, βγαίνει στ' άλλο. Μπαίνει από το άλλο, βγαίνει στ' άλλο. Βέβαια τώρα ακόμα δεν έχει δικά της λεφτά και περιορίζεται στο να χαζεύει τις βιτρίνες και αν της περισσεύει και τίποτα, ψωνίζει. Αν πάμε κατά ταξίδι, δε, καταλαβαίνετε ότι έχω ειδικό προϋπολογισμό γι' αυτό. Και όταν μου έφερε η Αναστασία το στίχο από το shopping therapy, και το είδα, λέω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, λέω, θα αφιερώσω στην οικογένειά μου αυτό. Πώς αφιερώνει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα γλυκό αγαπησιάρικο τραγούδι, εγώ αφιέρωσα αυτό. Επιστρέφω, επιστρέφω ευτυχισμένη με τα ψώνια. Και στην πόρτα, και στην πόρτα μου από πίσω βρίσκω χιόνια. Επιστρέφω ευτυχισμένη με τα ψώνια. Και στην πόρτα, και στην πόρτα μ' από πίσω βρίσκω χιόνια. Και ο φόβος, και ο φόβος που φοβάμαι περιμένει. Πάντα εκεί και πάντα ίδιος να επιμένει. Ευχαριστήσω θερμά όλους τους επιφανείς καλεσμένους μας. Να αρχίσω από τον Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Χαρά μου. Να ευχαριστήσω.
Να ευχαριστήσω τη Μελίνα Ζλανίδου. Μελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Γιάννη Ζουγανέλη. Ας τον Ζουγανέλη, προσπέρασε τον Γιάννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάνουν πια με τον Ζουγανέλη. Το Μίλτο Πασχαλίδη, σε ευχαριστώ πολύ Μίλτο μου. Το Γιάννη Κότσιρα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Η Δήμητρα Παπίου. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Βασίλη Λέκα φυσικά. Το Βασίλη Λέκα, το Βασίλη μου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Τη Ελίνα Δημοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Τη Μιρέλα Πάχου, Μιρέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Γιώργο Παντελιά και τον Αλέξανδρο Παντελιά, που είναι αυτό που λέμε τα κίτρινα ποδήλατα. Θα σας λέω, εσείς είστε τα κίτρινα ποδήλατα. Θυμάμαι τώρα από ένα αστείο. Κάποτε ήμουν σε ένα σταδιώδια στην Αττική Οδό, πήγα να πληρώσω και ήταν ένας και με κοίταζε περίεργα. Και μου λέει, σας θυμήθηκα, είστε οι τρεις χάριτες. Λέω, ναι, είμαι και οι τρεις μαζί. Ναι, παρένθεση. Ευχαριστήσω την Ελισάβδη Καρατζόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Δημήτρη Βασαλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, ο οποίος είναι και από τα ιδρυτικά μέλη των Τερμητών, έτσι δεν είναι? Από τους Τερμίτες, θα αναφερθούμε μετά φυσικά σε αυτά. Θα έχουμε να πούμε αρκετά. Θέλω να προετοιμάσω όλους και κυρίως εσάς που μας παρακολουθείτε, ότι αυτές οι εκπομπές που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή, δεν έχουν να κάνουν με μνημόσυνα, αλλά έχουν να κάνουν με γιορτή. Διότι έτσι αρμόζει στους μεγάλους καλλιτέχνες. Και το πρώτο τραγούδι θα μας το πει ο Γιάννης Κότσιρας. Εγώ. Πάμε. Κρυβόμουνα γιατί το θέλα, μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να είναι καλή λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω, να παίρνω διαταγές, να σπάω επίταγες, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά. Να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε, δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε, μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε, δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε, μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, σε έναν παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, πιζώ, και όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό,
Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπος. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημα όταν γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς από το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μα απορείς. Ποιον απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις. Κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Κι όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εγώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, και δικό σου, και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σ' ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα κι όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να με γυρέψει συναργά. Ό,τι κι αν κάνεις σε νικάνε οι αναμνήσεις. Μονάχη ακόνησες μαχαίρια και σπαθιά και έσπηρες γύρω σου καρφιά να περπατήσεις. Κάποτε θα έρθει η στιγμή και θα το δεις. Δίχως τηλέφωνο ή γράμμα θα βρεθούμε. Και δίχως τίποτα να κάνω ή να πεις.
μέσα στα δάκρυα της συγγνώμης θα πνιγούμε. Μονάχα έτσι θα τελειώσουμε εμείς σ' έναν αθάνατο παράδεισο. Όταν μπούμε κάποτε θα έρθει η στιγμή και θα το δεις δίχως τηλέφωνο και γράμμα θα βρεθούμε. Να 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 να. Εξαιρετικά. Πολύ καλά τραγούδισε, αλλά ο Πασχαλίδης μου λέει θα τραγουδήσω καλύτερα εγώ τώρα. Πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Τον είδα λίγο ενοχλημένο την απόψη. Είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, από ότι έχει πείρα σε αυτά τα πράγματα και τον καταλαβαίνω. Είναι 2,5 μήνες μεγαλύτερος. Βάλε κι άλλο. 3,5. 3,5. Θα φτάσουμε στα χρόνια σας. Δεν θα τραγουδήσει καλύτερα τώρα. Δεν γίνεται να τραγουδήσει κανείς καλύτερα από τον Κότσιρα. Α, ναι. Απουσία, απουσία, απουσία. Μίλτος Πασχαλίδης. Κάνα μας χάλια. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω ο φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνούς. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα, πού να σε βρω. Της αγάπης την ουσία την μετρώ στην απουσία. Κι όλο γίνομαι κομμάτια, πράσινα γλυκά μου μάτια. Όσα κι αν ήξερα τα ξέχασα κοντά σου και τη ματιά σου έχω μόνο φυλαχτό. Με ένα χαμόγελο τα σύννεφα σκορπίζεις και με φωτίζεις με ένα φως αληθινό, αληθινό. Την μετρώ στην απουσία. Κι όλο γίνομαι κομμάτια, πράσινα γλυκά μου μάτια. Της αγάπης την ουσία
τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια να 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 να. Ευχαριστούμε πολύ. Σας παίξω τώρα ένα τραγούδι το οποίο έτυχε να είμαι εκεί όταν ηχογραφήθηκε από το Λαβρέντι σε λόγια του Οδυσσέα Ιωάννου και το τραγούδισε πρώτη φορά η Σωτηρία Λεωνάρδου. Έτυχε να ήμουν στο στούντιο εκείνο το απόγευμα. Εμείς το ξαναφτιάξαμε το 2020 και ότι κάθε φορά που το λέμε κοιτάμε ψηλά και για το Λαβρέντι και για τη Σωτηρία. Πάμε. Και να πουλήσω κέφι. Θέλω βροχή τα κέρματα να πέφτουνε στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει πέρνα. Μόνο αγάπες μη ζητάς σε ένα τραγούδι κόλλησα σα γέρι κι λατέρνα. Δεν έχω χρόνο μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Μη ψάχνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αλυτεύει. Δεν έχω χρόνο μάτια μου να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο μάτια μου. Χρόνο. Δεν έχω χρόνο μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Εντάξει, να σου πω, καλά τραγούδισε. Δεν τα πέρασε άσχημα. Καλός είναι. Καλός είναι. Θα κάνει καριέρα. Ναι, δεν το φοβάμαι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω αυτή την εξαιρετική ορχήστρα. Ο Άκης Γαβαλάς, οι drums. Στις κιθάρες και στα φωνητικά, ο Steve Tesser. Πίκολο μαέστρο, πίκολο μαέστρο. Ο Ηλίας Λαμπρόπουλος, στο βιολί και στα πνευστά. Ο Νίκος Καλατζάκος στο πιάνο.
στον μπάσο και σε όλη την ευθύνη της ορχήστρας, ο Άκης Αμπράζης. Θέλω να έρθω τώρα λίγο στον Δημήτρη, να κάνουμε έτσι, να πάμε λίγο πίσω, να μιλήσουμε λίγο για τους τερμίτες. Γιατί αυτή η πρώτη εικόνα που έχουμε από τον Λαβρέντη είναι από τους τερμίτες. Του απείρου, στιγμούλα των ήρου. Στα γόνα που στάζει, πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα, στον κόσμο φοβέρα. Στη νύχτα γουρνιάζει, πως σε τρομάζει. Σε σελήνη που να βρω γαλήνη, στον άδεια να τέλω όσο σε θέλω. Το Λαβρέντη τώρα. Μπεν Χούρ είμαστε, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ούτε όργανα δεν είχαμε τώρα, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Το μελετούσαμε πάρα πολύ καιρό. Πηγαίναμε στην πλάκα, καθόμαστε, συζητάγαμε, συζητήσεις επί συζητήσεων. Πηγαίναμε στη Μόνη Πετράκη, ακούγαμε βυζαντινή μουσική, να δούμε πώς είναι η πλάγη, η τέταρτη και όλα αυτά. Ναι. Ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε. Πάμε στη Γαλλία. Εκεί πέρα εντωμεταξύ απαγορευότανε, υπήρχε ένας νόμος τότε, ότι δεν μπορούσε να ηχογραφήσει ξένο γκρουπ, αν δεν ήταν Γάλλοι υπήκοοι. Και εκεί την πατήσαμε, ενώ μας θέλανε, μας πάρουνε και τη δουλειά ολόκληρη και τελικά μας λένε, παιδιά, δεν μπορείτε να ηχογραφήσετε εδώ πέρα, γιατί είναι ο νόμος έτσι. Τα μαζεύουμε. Πίσω, φεύγουμε, ερχόμαστε εδώ πέρα, μας βρίσκει ο Γιάννης ο Πετρίδης. Μάλιστα. Υπογράφουμε με τον Γιάννη, πουλάμε 600 αντίτυπα εκείνη την εποχή. Ένας δίσκος που μετέπειτα έχει μια τρομακτική ιστορία. Ακόμη πουλιέται στην Ιαπωνία και είναι top νούμερο, ένα πιο συλλεκτικός δίσκος που υπάρχει σε progressive rock. Και μετά ξεκινάμε να κάνουμε το δεύτερο δίσκο. Έρχεται ο Γιάννης ο Δουλάμης τότε. Είχαμε ένα τραγούδι που λέγονται Τα Τερμίτες. Και βγαίνει ο Γιάννης και μας λέει: Τερμίτες από εδώ και στο εξής. Και λέει ο Λαβρέντης: Εντάξει, τι σκαθαρία. Οι τερμίτες το ίδιο είναι, καλό είναι. Ναι. Υπήρχε ναι, μία. Ναι, έτσι, ναι. Και ξεκινάμε εμείς τα πολυλόγω και βγήκε. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, η Οδύσσια των Τερμιτών. Και μέχρι πότε, υπάρχουν τερμίτες. Μέχρι τα Τσιμεντένια τρένα και περιμένοντας τη βροχή, είναι μέχρι το 86 ήταν πότε. Α, κράτησε τόσο. Ναι, εντάξει, ναι, ήταν. Ναι. Είχε πολλέ διακυμάνσει αυτό το γκρουπ. Δηλαδή ήτανε, εγώ έφυγα ενδιάμεσα στο τρίτο, τέταρτο δίσκο, σταμάτησα. Ναι. Τα παιδιά συνεχίσαν για ένα δίσκο ακόμη, θυμάμαι, ένα δίσκο ακόμη. Και εκείνοι μετά σταματήσανε. Ναι. Και ξεκίνησαμε μετά σε όλο καριέρα. Ναι. Με το Λαβρέντη, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ο Λαβρέντης, είμαστε παιδικοί φίλοι από πιτσιρίκια, από το 76. Είμαστε, ναι, ας πω, τα οικογένειά μου, με έχει παντρέψει, ναι, μου έχει βαθίσει το παιδί μου. Τι να πω τώρα, Λαβρέντης, τώρα είναι το άλλο μισό, α πούμε. Μάλιστα, θα επανέλθουμε σε αυτά. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, Μελίνα Ζλανίδου. Και Μελίνα και Ασλανίδου. Λοιπόν, και Μελίνα και Ασλανίδου και θα πω ένα τραγούδι. Ένα από το πρώτο τραγούδι που κάνω μαζί με τον Λαβρέντη. Δύο τραγούδια έχω πει του Λαβρέντη. Το Τσιγάρο Βαρύ και το Κανείς Δεν Ήρθε. Πριν κάποια χρόνια. Λίνα Δημοπούλου έγραψε τους στίχους. Είναι εδώ σήμερα το κορίτσι μου. Με συγκινεί πάρα πολύ που θα το πω και θα είσαι και εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το έχει. Κλειστές
Στο δωμάτιο σκιές, στο δωμάτιο σκιές, μαύρη κύκλη σε κρυστάλλα μάτια. Με πονάει που με θες. Οι φωνές δυνατές. Με πονάει που με θες. Αγωνία στην άμμο παλάτια. Οι κουρτίνες κλειστές. Μαύρη κύκλη σε κρύσταλλα μάτια. Το τσιγάρο βαρύ. Ποιος να πει, τι να πει. Το τσιγάρο βαρύ. Βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω με μια στάλα ντροπή. Στο φευγά το φιλί. Με μια στάλα ντροπή. Σ' αγαπώ που μ' αγαπήσες λίγο. Το τσιγάρο βαρύ. Βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Αναμένες φωτιές, αγνωστές μου σπήλιες. Αναμένες φωτιές, ένας ήλικος με παράσερνει. Δεν ακούω τι λες, σε πληγώνει και κλαις. Σε πληγώνει και κλαις, πήρε τόση στιγμή που απομένει. Αναμένες φωτιές, ένας ήλικος με παράσερνει. Το τσιγάρο βαρύ. Ποιος να πει, τι να πει. Το τσιγάρο βαρύ. Βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Στο φευγά το φιλί. Με μια στάλα ντροπή. Σ' αγαπώ που μ' αγαπήσες λίγο. Το τσιγάρο βαρύ. Βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Το τσιγάρο βαρύ. Βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Σκέφτομαι ότι, Λαυρέτη μου, ακόμα αυτή την νότα δεν την έπιασα. Πάντα εκεί. Ακόμα δεν την έπιασα. Μάλλον δεν θα την πιάσω ποτέ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το επόμενο τραγούδι το έχει πει η αγαπημένη μου Ελεονόρα μαζί με τον Λαυρέτη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, είπα στους φίλους μου για μένα, ε. Πάμε. Να ροκάρουμε λίγο. Πάμε. Σένα, πως θα σε κλέψω για ένα βράδυ. Πως θα σε φέρω στα νερά μου. Θα κοιμηθούμε στο σκοτάδι. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.
ό,τι λέω από συνήθεια. Είπα μαζί σου θα γλεντήσω, θα σε πλανέψω για μια νύχτα, θα σου αδειάσω τον εαυτό μου, μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια. Μα εσύ μου είπες δεν τρομάζεις, κι ότι στο μαύρο βλέπεις χρώμα. Κι εγώ που είδα να ανασταίνεις το ταραγμένο μου το σώμα. Ούτε που ξέρω το όνομά σου, πως ταξιδεύεις τις αισθήσεις. Ξέρω μονάχα πως δικιά μου σε είχα πριν να μ' αποκτήσεις. Είπα σε σένα που ήσουν ξένος, πως όλα στέρεψα σε μένα, πως με στοιχειώσαν οι αγάπες, μες στο μυαλό μου γίναν ένα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια. Μαζί μου είπες δεν τρομάζεις, κι ότι στο μαύρο βλέπεις χρώμα. Ταξιδεύεις τις αισθήσεις. Ξέρω μονάχα πως δικιά μου σε είχα πριν να μ' αποκτήσεις. Βασί μου είπες δεν τρομάζεις, κι ότι στο μαύρο βλέπεις χρώμα. Κι εγώ που είδα να ανασταίνεις το ταραγμένο μου το σώμα. Ούτε που ξέρω το όνομά σου, πως ταξιδεύεις τις αισθήσεις. Ξέρω μονάχα πως δικιά μου σε είχα πριν να μ' αποκτήσει. Για να έρθω εδώ τώρα στο Γιάννη και στο Δημήτρη. Εσείς έχετε συνεργαστεί με τον Λαμπέντη αρκετά, έτσι δεν είναι? 30 χρόνια. Τουλάχιστον σα έχω δει εγώ πάρα πολλές φορές. Πώς ήταν αυτές, κυρίως αυτές οι ζωντανές εμφανίσεις? Γιατί όλο το παιχνίδι εκεί είναι. Τι να πούμε. Πολλά τα χρόνια, πολλές οι αναμνήσεις, πολλά τα ταξίδια, πολλές οι κουβέντες σε βάθος και η αναζήτηση γενικότερα. Πολύ το γέλιο επίσης. Πολύ το γέλιο, ναι. Ναι. Πολύ τσακωμή, για να είμαστε και ειλικρινείς. Έτσι είναι, οι σχέσεις αγάπης έχουν απ' όλα. Αν δεν έχει τσακωμούς, είναι λίγο ύποπτο. Κάντε βέβαια, σωστά. Έως και ξενέρωτο. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα για αυτά μπορούμε να μιλάμε ώρες. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που πιο πολύ με θυμώνει είναι ότι ήταν ο Λαβρέντης σε μια δημιουργική περίοδο. Πάντα, βέβαια, ήταν έτσι πολυγραφότατος. Και είχε ακόμη πολλά να δώσει, ας πούμε. Αυτό είναι που με θλίβει περισσότερο. Πέρα από την απώλεια, φυσικά, που καμιά φορά, ακόμη μετά από τόσο καιρό, δεν είναι, και νομίζω και όλα τα παιδιά εδώ, νομίζουμε ότι θα βρεθούμε αύριο κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί υπάρχει το έργο. Δεν το πολύ συνειδητοποιείς, ειδικά από τα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό, δεν ξέρω. Εντάξει, να πω άλλο. Κοίταξε, ο Λαβρέντης ήταν ένας άνθρωπος που δεν διεκδικούσε τίποτα παρά μόνο την έκφρασή του και την παίρναγε πολύ ταπεινά, πολύ ιδιαίτερα. Εγώ τον γνώρισα το 1976 σε ένα μαγαζί που είχε ο αδερφός του, ο Ατρίδης, στην Πλάκα. Ένα γλυκός άνθρωπος σε συνεχή αναζήτηση. Ψαχνότανε με τους ποιητές, ψαχνότανε στην καθημερινότητα με τους ανθρώπους, παρακολουθούσε. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που παρακολουθούσε και άλλους καλλιτέχνες. Ήταν αποδέκτης. Είχε μονίμως χιούμορ. Και αυτό που λέει ο Γιάννης, με συγχωρείς, είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί έχει ενώσει και φαίνεται και από τις συνεργασίες. Ακριβώς. Έτσι, που ήταν και πέρα από τους παρευρισκόμενους εδώ. Συνεργάστηκε επιτυχώς, παρότι θεωρητικά είναι από άλλο χώρο, με την Αλεξίου, ας πούμε. Με τον Μητροπάνο που παίζαμε μαζί και τον Διονύστο Τζακνή. Δηλαδή μία από μία προσωπικότητα. Με τον Μαργαρίτη, με τους Ιταλούς, με τον Μπερντουάρτη. Ξεκίνησε από το Διδημότυχο, ας πούμε, που είναι, νομίζω δεν είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, να ενωθούν δύο σε εισαγωγικά έστω διαφορετικοί κόσμοι. Ήταν μεγάλη ιστορία ο Λαβρέτζης, γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Ήτανε, δηλαδή χωρούσε παντού, ρε παιδί μου. Προσαρμοζόταν παντού. Όλες. Και όλη αυτή η φαινομενικά επιμελώσατη μέλητη, ακόμη και στην άποψη που είχε για τη μουσική και τους δίσκους του ακόμη, τεχνικά δεν είναι. Δηλαδή, και είχε και πολύ πλάκα, που ο Τσακνής ήταν τεχνοκράτης και παραμένει, ας πούμε, και είχαν μονίμως διαφωνίες. Έψαχνε τέλεια παίξηματα ο Διονύσης και ο Λαβρέτζης έλεγε, αλλά ρε, αλλού είναι η ουσία, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν, επειδή γενικά στη ζωή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ακόμη και οι επιλογές που έκανε να διασκευάσει ξένα τραγούδια με τρομακτική επιτυχία, το Ρίξε Κόκκινο στη Νύχτα είναι από ένα αυστραλέζικο γκρουπ, πολλά ιταλικά του Μπατίστη και τα λοιπά. Στο καφέ της ξένιας χιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Ο καφέ του καφέ της ζαρέ, retrouver la bande et les promesses en salabande d'un avenir non avenu. Frate Francesco parte una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati, poverini. E grazie maestro. Μαζί με όποιον δεν αντέχει τέτοιο ψεύτικο κόσμο. Sai, il tempo è scivolato via, ma non è stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. Tous les jeux de notre enfance, les baisers de l'insouciance, j'ai traversé toute nos vies. Oh, mais pas rien! Oh, mais! C'est mia nana. Tosa chronia ta chora. Ta figlia σου και όσες γράψαν μουσικές. C'est mia nana. C'est mia nana. Ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Στο χρωστάω κι ο δηλός. Δεν το ξεστόμισα ποτέ. Νίκο! Tu m'as effacé comme un être perdu dans le noir. Et je te cherche comme un fou ce soir. Tu m'as effacé. Tu m'as effacé. Se perdent dans le miroir. Et moi je t'aime. Et moi je t'aimerai toujours.
ακόμη και εκεί η επιλογή δείχνει έναν άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, έχει κάποιο όραμα, ρε παιδί μου. Ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ναι, και δεν ήταν καθόλου παθογενής, δεν είχε προκαταλήψεις. Ο κόσμος, γι' αυτόν ήταν όλος ο κόσμος μαζί, γι' αυτό και μπορούσε να συνθέτει και τις διαφορετικότητες των αντιλήψεων και της αισθητικής. Ένα γλυκό παιδί, πραγματικά, και με τρομερό χιούμορ. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο, παίζω στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Διονύση. Και ανεβαίνοντας με το αυτοκίνητο για το θέατρο Δάσους, όπου ανεβαίνει χιλιάδες κόσμος, ακούμε έναν αντροχονόμο ο οποίος έλεγε: «Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα στο θέατρο Δάσους? Αυτός ο τσακνής μαγειρίτσας τραβάει πολύ κόσμο». Ήταν απίστευτο. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό: είμαι στην πλατεία στους Αγίους Θεοδόρους στο κέντρο της Αθήνας, όπου έρχεται ένας τροχονόμος πάλι, το έχουν τροχονόμοι προφανώς. Και έχω παρακάνει παράνομα, κάπως παράνομα έτσι, μια στάθμιση και μου λέει: τι το κάναμε εδώ, κύριε Τσακνή, δημότικο μπλουζ? Τα μπλουξα όλα, άνθρωπος. Σου λέει: Τσακνής, μακερίτσας, δημότικο μπλουζ, όλα μαζί. Και άνθρωπος της ζωής και της συνύπαρξης. Εγώ μπορώ να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τον γνώρισα. Είμαστε οικογένεια, εγώ και ακόμα και τώρα νιώθουμε και με την Ελένη και με τη Μαρία Κλάρα, καταπληκτικοί άνθρωποι. Και στο παρελθόν, ο αδερφός του Σοκράτης, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, η μάνα του. Άνθρωποι με προσωπικότητα και πέρασε μέσα στη ζωή του. Ο Λαβρέντης, ενώ είχε μια ησυχία, ταυτόχρονα είχε και μια δυναμική. Και ήταν άνθρωπος που διέθετε τον εαυτό του ακόμα και για να τον σατιρίσεις. Yeah. Francesco per una volta più al mare, fino al demente di Babilonia per vicare, con i compagni sulla vilde dei saracini, furono prese e bastono nati poverini. Alchi, prenda se cadè. Calla, non vado per più traduardi. E se non mi vado che hai problema che devo andare a sul plazo lo reggio, ma è freddo cappuccino. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει μια λεβεντιά, έτσι, ναι. Και μια, θα έλεγα, αυτοπεποίθηση εντός εισαγωγικών. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ζουγαρέλη, Φλασάκι. Α, ωραία. Νιώθεις πεθαμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, το μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνα και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύνε. Ναι, ένα παιδί που μονάχο το χρόνο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα,
και μια άνοιξη νυφούλα. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σα λέει. Και ένα παιδί που μόναχο τον δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μονάχο τον κόσμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε. Μπράβο ρε Γιάννη, το είπες με θεατρικότητα σαν τον Αυλονίτη. Αυτό είναι λόγια του Σάκη, του Σάκη που πουλάει τα λόγια. Πριν ανέβουν τα κίτρινα ποδήλατα να μας τραγουδήσουν, κίτρινα ποδήλατα να τραγουδούν, ωραίο είναι, έχει και κάτι σουρεαλιστικό. Να ρωτήσω και τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο, η γνωριμία και η συνεργασία σας με τον Λαβρέντη, πώς ξεκινάει? Η γνωριμία ήρθε ένα χρόνο αφού ήμασταν στο μουσικό προσκήνιο. Εμείς είχαμε μόλις κάνει το δεύτερο δίσκο μας και πέφτει ένα τηλέφωνο από τον Λαβρέντη. Εμείς, κοτόπουλα ακόμα, μόλις ξεκινάγαμε, ξαφνικά ένα τηλέφωνο από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Αυτό που μας έμαθε ο Λαβρέντης ήταν, γιατί ξέρεις, μετά από αυτό έγινε ο μουσικός μας γονιός, παύλα αδελφός. Μάλιστα. Έλεγε, είχε να λέει ότι μας έχει ανακαλύψει. Εμείς του λέγαμε, δεν έχει ανακαλύψει και την Ατλαντίδα, δεν έγινε τίποτα. Αλλά μας έμαθε τις μεγάλες σκηνές και τις μεγάλες συναυλίες. Δεν είχαμε κάνει εμείς μεγάλα πράγματα. Μας πήρε και κάναμε μεγάλες περιοδίες μαζί με τον Διονύση τον Τζακνή τότε. Και το δεύτερο είναι ότι ό,τι κάνεις, να το κάνεις με την καρδιά σου και με όλο σου το είναι. Και το πώς θα αφιερωθούμε στη μουσική, εμείς το ξέραμε, αλλά δεν το είχαμε δει εμπράκτος. Αυτός μας έμαθε να ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με όλη μας την ψυχή. Αυτό που είπε ο Σταρόβας. Φώναζε. Το εννοούσε εκείνη την ώρα, γιατί ήταν όλη τη ζωή η μουσική. Καταρχάς, όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι εδώ απόψε, τους έχουμε γνωρίσει και φταίει ο Λαβρέντης γι' αυτό. Μας έβαλε σε έναν υπέροχο χώρο. Και αυτό που θέλω να πω, και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουν και όχι μόνο όσα παιδιά είναι απόψε εδώ, αλλά και όσοι θα ήθελαν να είναι πολύ εδώ, γιατί έχει συνεργαστεί με ένα σωρό κόσμο που λείπει απόψε, είναι ότι ο Λαβρέντης ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε το αποτέλεσμα, του άρεσε η ομάδα. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα να βάλει τον εαυτό του ποτέ μπροστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα το επιβεβαιώσουν όλοι, πιστεύω. Και εμείς σαν νεότεροι μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, γιατί όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι και συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει πάρα πολλά και βλέπεις ότι επί σκηνής, αλλά και γενικότερα είναι δίπλα σου επί ίσης όρης, καταλαβαίνεις ότι έχει ένα μέγεθος. Ναι. Και επειδή πραγματικά δεν του άρεσαν ποτέ να αγιοποιούμε και να. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, ακόμα και τα μικρά καθημερινά του ελαττώματα ήταν τέτοια που τελικά αυτά μας λείπουν. Αυτά θα θέλαμε να έχουμε απόψε έτσι, εδώ. Γιατί συνήθως τα περίεργα. Η γκρίνια μας λείπει. Τι μας λείπει. Όπως και να έχει, τον αγαπάμε πάρα πολύ όλοι και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας μας τον κρατάμε μέσα μας σε ιδιαίτερες ή σε γενικότερες στιγμές, όχι μόνο για τα τραγούδια του και το έργο που συνεχίζει. Όσοι είχαμε τη χαρά και τη τιμή να είμαστε φίλοι του, πραγματικά μας λείπει ένας άνθρωπος σπουδαίος και τον θυμόμαστε σε κάθε ευκαιρία. Τέλεια. Κίτρινα ποδήλατα. Τα ρούχα γυαλιά, κόκκινα μαλλιά.
Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω. Αλλά εσύ τι έχεις, είσαι εδώ μα απέχεις από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ μα απέχεις από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Να, ρα, ρα, να. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ όπως πάντα κορμί διψασμένο κι εγώ όπως πάντα κορμί διψασμένο. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ απέχεις, από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ απέχεις, από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Να, ρα, ρα, ρα. Να, ρα, ρα. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ μα απέχεις από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχεις, είσαι εδώ μα απέχεις από μένα, από σένα, από οικία και ξένα. Να, ρα, ρα, ρα. Έλα, αδερφέ. We'll be right back.
είναι ο αδερφός μου, ε. Δεν είναι αυτός ο αδερφός σου. Εσύ είσαι ο αδερφός σου. Μην μπερδευόμαστε. Τέλεια. Ξέρω ότι με θεωρείτε τραγουδισταρά, αλλά καλύτερα να το πούμε μαζί με τον Μαργαρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Λαβρέτη, με τα σπουδαία σου τραγούδια. Γεια σου, αρχικέ. Αμέ. Κι φυσίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας χρυσό ήταν το χάρο. Τύπε σε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου. Τα πες όλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Πάμε παρέα. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απά, δεν πά να είσαι ψέα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απά, δεν πά να είσαι ψέα. Εγώ σε λέω αγάπη. Στον κόμβο κι θυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα πες όλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πες το! Είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη.
κι ας είσαι απάτη, δεν παρά είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν παρά είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Γεια σου ρε Λαβρέντη, γεια σου ρε Μαργαρίτη. Γεια σου ρε Σταρούβα. Γιάννης Κότσιρας. Πάμε. Και η Ελισάβετ. Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουνε σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική, όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε. Λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια που σταθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά. Μ' αυτά τα μάτια που χαρώ
Φάτε τα ποδήλατά σας και ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Το Λότο, το Λότο. Θάνατος και αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στο νότο εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας ο λότο κουλουριασμένος σαν δισάβρα στη σκιά του. Σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Χλωμά καντήλια άναβε η φτώχεια σου τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα βογγητά σου σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει. Σωπαίνεις, σωπαίνεις, θυμάσαι και μάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει. Τώρα στο Βασίλη Λέκα. Βασίλη, η δική σου εμπειρία σχετικά με το Λαβρέντι, προσωπική επαφή, κάποια σχέση. Εγώ το Λαβρέντι το γνώρισα σε ένα χώρο που παίζαμε με τον Γιάννη το Σπάθα και κάποια στιγμή ήρθε σε αυτό το χώρο, γνωριστήκαμε. Μετά από λίγο καιρό, όχι λίγο καιρό, αρκετό καιρό μετά, βρέθηκα σε μια θεατρική παράσταση
όπου τη μουσική είχε γράψει ο Λαβρέντης και μάλιστα ένα πρωτότυπο υλικό, το οποίο δεν το ηχογραφήσαμε, παρά μόνον έτσι για τις ανάγκες του θεάτρου, υπήρχε για να ακούγονται και κάποια playback, αλλά και να υπάρχει και η συνοδεία μιας ορχήστρας ευρύτερης. Η αίσθηση που είχα από τον Λαβρέντη, ένας χυμαρόδης και ευαίσθητος ταυτόχρονα άνθρωπος, ο οποίος είχε μια οικειότητα ιδιαίτερη και χωρίς να έχουμε πάρα πολλές επικοινωνίες, έτσι βλέποντας τώρα και ακούγοντας και το ρεπερτόριο, ότι ειδικά σήμερα, λέω ότι το αποτύπωμά του είναι ιδιαίτερο και έδωσε πολλά τραγούδια στη γενιά, στις γενιές. Τραγουδάνε τραγούδια, τα ξέρουν μουσική, είναι ένα ρεπερτόριο που όσο τα ακούω τώρα ανακαλύπτω, ας πούμε, και εγώ ότι τα έχω στα αυτιά μου. Ακριβώς. Όλα αυτά του Λαβρέντη, μήπως, δεν τα ξέρω όλα, αλλά είναι πάρα πολύ το ρεπερτόριό του και είναι ένας άνθρωπος που, και επαναλαμβάνω πάλι, το αποτύπωμά του στη γενιά είναι πολύ ιδιαίτερο, με τρομερό ενδιαφέρον. Εγώ θα πω δύο τραγούδια τα οποία είναι όχι σε πρώτη παγκόσμια, αλλά έτσι με την ευκαιρία αυτής της συνέβρεσης, τέλεια, της ωραίας συνέβρεσης, να πω και εγώ δύο τραγούδια, τέλεια, του Λαβρέντη. Βασίλης Λέγας, λοιπόν. Χάθηκε στη σκόνη, αχ, η ζωή, η ζωή που χάθηκε στη σκόνη. Αχ, το φεγγάρι, το φεγγάρι που έσβησε, τα σημαίνιο φεγγάρι. Η αγάπη, η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη. Πνιγμένες χαρές μου, ζωή μου, ζωή μου που καίγεσαι στο κίτρινο. Η αγάπη, η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη. Η ζωή, αχ, η ζωή χάθηκε στη σκόνη. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μ' αν μου ζητάς λατρεία μου, για σένα να πεθάνω.
και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Στο ίδιο το τραπέζι στη μέση το φαρμάκι μας γλυκός απ' τη μέση και μέσα του σαν ζαχαρί να λιώνει αυτό το αστέρι αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Κι αν μένει ακόμα νόημα και μίσο ερυπωμένο τα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου είπα και σε ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Πριν πάμε παρακάτω, θέλω να ευχαριστήσω τους νεαρούς φίλους μας που μας συνοδεύουν απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανονικά η θέση δική μου είναι εκεί, γιατί είμαι πολύ νέος. Αλλά τέλος πάντων, καταχρηστικά ήρθα εδώ τώρα. Εσύ νέος, ο Ζουγανέλης νέος. Όλοι νέοι. Όλοι νέοι. Πριν πάω στη Δήμητρα, θέλω να διευκρινίσω ότι ο Βασίλης πριν τραγούδησε
καθιστός δεν είναι τόσο μεγάλος. Μπορεί να στέκεται όρθιος. Απλώς έχει ένα τραυματισμό με το πόδι, γι' αυτό τραγούδισε καθιστός. Να την ευκρινίσουμε. Να μην αναρωτηθούν οι τηλεθεατές. Ναι, έτσι όπως με ταλαιπωρεί, νομίζω ολόκληρη χρονιά θα είναι καθιστή. Δεν θα είναι. Εντάξει. Βλέπω γρήγορα να αναστένεσαι. Παρόλο που έχω βγάλει το CD όρθιοι πριν από τέλεια. Δήμητρα, αυτό σε εσένα, την εμπειρία σου με τον Λαβρέντη. Τον Λαβρέντη τον γνώρισα το 2010. Ήμουνα σε μία περίοδο που ετοίμαζα μια καινούργια δουλειά. Με την Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη, όπου είχα έντονα την επιθυμία να τραγουδήσω και τη Λαχτάρα ένα δικό τραγούδι. Όταν του τηλεφώνησα, φυσικά εννοείται πως μου το έδωσε με πολύ μεγάλη χαρά. Στη συνέχεια μου ζήτησε να συνεργαστώ μαζί του στο Ζυγό, μαζί με τον Μίλτο μου τον αγαπημένο και τον Σταρόβα μου τον Δημήτρη τον αγαπημένο. Λοιπόν, και μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργήθηκε μια πολύ δυνατή φιλία. Αρχίσαμε πολύ συχνά να επικοινωνούμε, να βγαίνουμε, να ταξιδεύουμε μαζί. Κάναμε πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Ο Λαβρέντης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στους φίλους του. Ευφυής άνθρωπος, καλόκαρδος. Και αυτό που εισέπραξα εγώ από αυτόν ήταν πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Η σχέση μας και με τη σύζυγό του, την Ελένη, και την κόρη του, πλέον είναι οικογενειακή. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Είναι, ο Λαβρέντης, το λέω έτσι από καρδιάς, έχει φωλιάσει με στην ψυχή μου. Δεν μπορεί να φύγει με τίποτα. Ναι. Τέλεια. Δήμητρα Παπρίου. Το τραγούδι αυτό, το πρώτο τραγούδι σε η Φλέρι Νταντονάκη, λέγεται το τραγούδι της νύχτας, είναι από τους Τερμίτες. Ο Λαβρέντης ήθελε πάρα πολύ να το πω. Του έλεγα εγώ, Λαβρέντη μου, το έχει τραγουδήσει η Φλέρι Νταντονάκη, τώρα τι μου ζητάς από μένα. Όχι, μου λέει, ο κάθε καλλιτέχνης έχει τη δική του έκφραση, λοιπόν, και θέλω να το πεις. Το αφιερώνω στο Λαβρέντη μου. Σκορπισμένη στον ύπνο μου σκεύει η ψυχή. Θλιμμένη αγαπιέμαι από σκεύη κουζίνας και πράγματα. Και κάπου στο βάθος της νύχτας αστράφτης εσύ. Σε εικόνες γεμάτες περάσματα, αίμα στο στόμα μου και το όνειρο άσπρο, μικρές αγγελίες τον τύπο διαβάζεις, μου μοιάζεις με όστρακο και απόρθητο κάστρο, αίμα στα πόδια μου και το όνειρο άσπρο, γυμνή ξαπλωμένη να τρέχω διατάζεις, μου μοιάζεις από μακρός και σβήνει σαν άστρο, αίμα στο βλέμμα μου και το όνειρο άσπρο, στο χρώμα μπερδεύτηκα, δε βλέπω μ' αραπάζεις. Φωνάζω σαν ήπιο μια λέξη σαν άστο. Φωνάζω σαν ήπιο μια λέξη σαν άστο. Εκεί διαλυμένη στον ύπνο βαμμένη ψυχή,
Με γέλια φλερτάρω ένα σκεύος κουζίνας χαράματα. Και με ένα μπουκάλι υγρό γεννημένο εσύ, γυμνή με δικάζεις να βάλω τα κλάματα, να με φωνάζω μπροστά στο καθρέφτη, γυναίκα από πέτρα με ψυχή βιασμένη, κοιτάζω τη φάτσα μου να βλέπει το κλέφτη, να με ψελίζω κοντά στο καθρέφτη, διακρίνω τη χλώη μου με στάχτη βαμμένη, και εκεί μπρος τα πόδια μου το σώμα μου πέφτει, να με υστερίζω μπροστά στον καθρέφτη, τον χτυπώ με γροθιά και με βλέπω σπασμένη. Ξυπνώ κοντά σ' έναν καλπικό ψεύτη, ξύπνω μου σκεμμένη κοντά σ' έναν καλπικό ψεύτη, ξύπνω μου σκεμμένη. Όση χαρά μου έδωσε στη ζωή μου, τόση λύπη μου έφερε ο χαμός του. Θα συνεχίσω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μας έφερε κοντά με τον Λαβρέντη. Είναι το «Άμα δεν σε θέλει». Τα λόγια είναι της Λίνας μου, της αγαπημένης. Έχω πολύ... πολύ καιρό να το τραγουδήσω, γι' αυτό κλέβω και καμιά λέξη από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Μοιάζει η ζωή μου να είναι επικηρυγμένη. Με καταδιώκει ο κακός μου ο καιρός. Όλα τα έχασα, μα εκείνος επιμένει. Πού να μιλήσω και να με ακούσει ποιος. Τη νύχτα δε μου κάνει το χατήρι να ξημερώσει και να δω λιγάκι φως. Είμαι ένα βήμα πριν να κάνω χαρακίρι. Ποιος να προλάβει και να με ποδήσει ποιος. Είμαι ένα βήμα πριν να κάνω χαρακίρι. Ποιος να προλάβει και να με ποδήσει ποιος. Πως άμα δε σε θέλει, δε σε πάει δηλαδή.
γίνει θαύμα. Ένας μόνος του δε φτάνει. Θέλει ένα νησιό, μια ανθρώπινη φωνή. Θέλει έναν άγγελο, ψυχάρα και αλάνη. Μ' ένα ταξίδι να το πάρει απ' τη σκηνή. Θέλει έναν άγγελο, ψυχάρα και αλάνη. Μ' ένα ταξίδι να το πάρει απ' τη σκηνή. Πως άμα δε σε θέλει δε σε πάει δηλαδή. Χαλάρωσε στο πάτο απ' το βαρέλι. Περίμενε να έρθει η στιγμή. Γιατί ήταν αυτό? Η Λίνα Δημοπούλου το έχει γράψει. Βέβαια, ναι. Εξαιρετικό. Θέλω να έρθω στη Λίνα. Λίνα, θέλω όλη τη δική σου εμπειρία σε σχέση με τον Λαβρέντη και τη συνεργασία. Καταρχάς να πω ότι είμαι και εγώ μέλος όλης αυτής της οικογένειας, γιατί έτσι χώραγε η καρδιά του και η αγκαλιά του όλους μας σαν οικογένεια. Για μένα ο Λαβρέντης ήταν, πώς να πω, το τυχερό αστέρι που έπεσε στα 30 μου περίπου, εκεί που ψαχνόμουν τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, και μου έδειξε αυτό που πάντα επιθυμούσα. Μου άνοιξε το παράθυρο για αυτό που πάντα επιθυμούσα, γιατί πάντα αγαπούσα πολύ τη μουσική, το ελληνικό τραγούδι, τους συνθέτες, τους ποιητές. Με έβαλε λοιπόν σε αυτό, μου έδωσε τη σπροξιά από την κουίντα που λέμε. Του χρωστάω πάρα πολλά, του χρωστάω τη μισή ζωή μου, γιατί είμαι 60 τώρα, ήμουν 30 τότε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρει πως τον σκέφτομαι συνέχεια. Όλοι το είπαμε ότι, όλοι το είπαν εδώ ότι ήταν το άλλο μου μισό, ήταν λίγο. Όλοι έχουμε ένα μισό από τον Λαβρέντη. Θέλω να πω για τον Λαβρέντη, πέρα από την αγάπη που του είχα και την όλη μας σχέση, την επαγγελματική, την προσωπική κτλ., ότι ήταν ένας μεγάλος λαϊκός συνθέτης. Όχι μόνο με την έννοια του λαϊκού ακούσματος που μπορούσε να σου δώσει ως συνθέτης, αλλά τόσο και από με την αποδοχή, την ευρύτατη αποδοχή που είχε από τον κόσμο. Τον θεωρώ μεγαλοφυΐα. Νομίζω ότι
ποτέ δεν θα ξεχαστεί και θα καταταγεί στο πάνθεον των μεγάλων. Λαβρέντη, σε αγαπώ. Είναι σημαντικά όλα αυτά και πρέπει να πω, μια και έχουμε μια στιχουργό εδώ στην παρέα μας, ότι ο στίχος είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για το τραγούδι, κυρίως για την Ελλάδα που επικοινωνεί πολύ με το στίχο. Είμαστε λαός που θέλουμε το μύθο. Αυτό. Θέλουμε την ποιότητα του στίχου. Αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και επειδή διακρίνω, αν και δεν είμαι ειδικός, μια ύφεση τα τελευταία χρόνια και μια έτσι επικράτηση λίγο της μετριότητας και της ανοησίας, mm-hmm. καλό θα είναι να έχουμε το μυαλό μας. Ο Λαβρέντης αυτό ήταν πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό έχει του. Πολύ δηλαδή, μεγάλη σημασία ο στίχος. Έψαχνε πάρα. Και νέους, όπως μπήκα και εγώ στο κόλπο, ο Ισάκος Σούσης, ο Γιάννης ο Μαύρος, δηλαδή. Ακριβώς. Τον στήριξε ο μεγάλος ο Μάνος ο Ελευθερίου, δηλαδή ήτανε πολύ. Δεν σου έλεγε γράφω τώρα, εμένα μου έλεγε «Α, στον επόμενο δίσκο έχω γράψει, έχω βάλει και αυτό βρε». «Α, στο καλό σου, δεν το περίμενα». Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι πολύ εμβληματικό, σταθμό στην καριέρα του Μαχαιρίτσα, αλλά και ένα σημείο αναφορά στο ελληνικό τραγούδι. Θα μας τραγουδήσει ο Γιάννης και ο Μίλτος, θα τα που είναι καλά, θα τσακωθούν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Διδημότικο blues. Αθήνα, το Οδυσσέα, Σιρήνα,
Λαϊκή βιτρίνα, ομφαλός του κόσμου πίσω μου και μπρος μου. Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή κατσούρα, κράτος φιλελλήνων του κενού η λατρεία ποιητική. Βάση περιπτώσει πίσω στα δικά μου, στα χαγιά πλητά μου, στα γερτήρια, στη μουκή σκόπια μου. Στη μετάθεσή μου, στο τρελό βιολί μου, στο βραχνό πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς κι αλλιωτικό χορός, στο δί. Μπράβο, Γιάννη. Πολύ ωραία. Τροπή. Για να έρθω τώρα στη Μερίνα. Για πες μας εσύ για το Λαβρέντι δύο λόγια. Εγώ το Λαβρέντι το γνώρισα το 2001. Ε? Ναι. Μόλις πρωτοβγήκα στην ελληνική δισκογραφία. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ πέρα, όταν ήρθα και συνάντησα όλα αυτά τα πρόσωπα που έχω να τα δω πολλά χρόνια, γέμισα με συγκίνηση και αγάπη και ζεστασιά, γιατί σε όλους βλέπω το Λαβρέντι μέσα τους, τον βλέπω το Λαβρέντι. Ξέρω, θυμάμαι δηλαδή όταν ας πούμε έκανε το ξύλινο αλογάκι ο Γιάννης ο Κότσιρας, είμαστε μαζί τότε, θυμάσαι, μόλις είχε βγει αυτή η δουλειά. Πάντως ο Λαβρέντις ήταν κοντά μου με έναν τρόπο περίεργο και πολύ ζεστό, ευθύς, ακομπλεξάριστος. Πολύ σημαντικό. Μα εντελώς όμως. Εντελώς ακομπλεξάρι. Δεν είχε ποτέ κανένα τίποτα. Έχουμε περάσει μαγικά και με τη Μιρέλα. Και με τα κίτρινα ποδήλατα. Την Ελισάβετ τη θυμάμαι. Από πάντα. Από πάντα. Από πάντα την Ελισάβετ. Τους Τερμίτες. Εκεί ακόμα δεν το είχα τόσο καλά. Ήσουν πολύ καινούργια. Ναι, ήμουν λίγο μικρούλα. Με τη Λίνα βρεθήκαμε γιατί ήταν η πρώτη μας συνεργασία. Ήταν από τα πρώτα άτομα που μου έδωσε στίχο να τραγουδήσω και ήταν πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί έλεγα μου δίνουν στίχο να τραγουδήσω. Πολύ μου φαινόταν περίεργο. Ο Κιβέλλος μας γνώρισε με το Λαβρέντι, βεβαίως. Την Ελένη, τη Μαρία Κλάρα Μωρό, που τη θυμάμαι πάντα μωρό και πάντα μωρό θα είναι για μένα η Μαρία Κλάρα.
τον Μιλτιάδη, τον Γιάννη και τον Δημήτρη που τους έχω δει άπειρες φορές. Και θυμάμαι βέβαια την ατάκα που έλεγε πάντα ο Γιάννης, ότι ο Λαβρέτης είναι σαν να πληρώνει αυτός για να το θυμάσαι αυτό. Και πάντα γελούσε. Στους ανθρώπους που όπως είπα και στην αρχή ανεχόταν, πραγματικά ήταν πολύ γενναιόδωρος στο να αφαιθεί και να μπει στη διαδικασία. Καλά, καλά, μην δικαιολογήσει. Αυτός έβγαινε πριν από τον Λαβρέτη και έλεγε. Θα βγει τώρα και έχει μούτρα. Γέλα ρε, άλλοι πληρώνουν. Όχι, εγώ είπα, έλεγα ότι βγαίνεις, Λαβρέντη, βγαίνεις έξω. Βγαίνεις, έρχεται ο κόσμος, σε αγαπάει, πληρώνει για να σε δει. Εσύ βγαίνεις, λες και πληρώνεις ο ίδιος. Γενικώς ο Ζουγανέλης πάντοτε έλεγε καλά λόγια για τους όλους. Δεν έχει κανείς παράπονο. Ένα καλό λόγο για όλους. Αυτός είναι Ελισάβετ. Ελισάβετ, η δικιά σου εμπειρία και η... Αυτό που έχεις να μας πεις. Έχω κάνει μια συμμετοχή στο Διονύση Τσακνή, στο δίσκο του «Το φάντασμα από το παρελθόν». Τραγουδάω στην Εξουσία και κάνω κάτι φωνητικά. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει «Γεια σου, Λαβρέντης». Με θεωρούσε ότι τον ξέρω και... Ναι. Εσύ τραγουδάς σαν Αμερικάνα, μου λέει. Και έχω ζηλέψει που τραγουδάς στο δίσκο του φίλου μου. Θέλεις να έρθεις και στο δικό μου. Και κάνω μια συμμετοχή στο «Παράθυρα που κούρασε η Θέα», αυτό τον καταπληκτικό δίσκο. Φωνητικό δεν βρέθηκε κάτι να κάνω, αλλά είπα ένα ολόκληρο κουπλέ στις μοίρες μου το τόξο, σε στίχους της υπέροχης Λίνας μας, και από τότε έγινε η οικογένειά μου και έγινε η οικογένειά του. Δεν είμαι μόνο στον πρώτο του δίσκο και στον τελευταίο. Του χρωστάω την καριέρα μου ολόκληρη, του χρωστάω το ξεκίνημα της δισκογραφίας μου, γιατί αποκαρδιώθηκε, είδε ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω δίσκο, δεν το είχα, και είπε θα στον κάνω εγώ. Δηλαδή σε βαρέθηκε η ψυχή μου. Ακριβώς έτσι, και τη σκυτάλη την πήραν τα κίτρινα ποδήλατα και ολοκληρώθηκε η πρώτη δουλειά, όπου μέσα έχω και τραγούδι του, αλλά σήμερα έχω επιλέξει ένα από ένα που το αγαπάω πάρα πολύ και το τραγουδάει και εξαιρετικά ο ίδιος και είναι πρόκληση για μένα. Όπως τραγουδούσε εξαιρετικά τα πάντα. Ήταν πολύ δεινός τραγουδιστής και δεν του φαινόταν, γιατί δεν το προωθούσε αυτό. Ήταν πολύ σπουδαίος. Ήταν πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Απόδειξη αυτού είναι ότι τα τραγούδια, όπως όλοι οι μεγάλοι παίχτες, το κάνει να φαίνεται εύκολο. Ναι, ενώ δεν είναι. Ενώ δεν είναι. Ενώ δεν είναι. Εύκολο. Αυτό το βλέπω. Παρεμπιπτόντως, δεν ήθελε να τραγουδήσει, παιδιά, όταν ξεκινήσαμε, το ξέρετε. Δεν ήθελε, έβαζε εμένα να τραγουδήσω. Με την Παναγία, ντρεπότανε. Και κατά λάθος τώρα πώς βγήκε εκεί, του λέω όχι, εγώ θέλω να παίζω, θέλω να τραγουδάω. Σε εποχή τα τερτύπια. Πάμε παρακάτω. Ελισάβετ Καρατζόλη. Στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου, σκόνη απ' τα αστέρια στα μαλλιά σου, θα είμαι εκεί. Κι ας λες πως θες να μ' αποφύγεις στα διέξοδα που καταλήγεις, θα είμαι εκεί. Στα τόσα έξοδα του μήνα, λιμάνι μέσα στην Αθήνα, θα είμαι εκεί. Thank you.
είναι εκεί. Αόρατος, δεν θα με βλέπεις, θα είμαι εκεί. Σήμαντα που παραβλέπεις θα είμαι εκεί. Θα σ' αγκαλιάζω δίχως χέρια, φεγγάρι μες στα μεσημέρια θα είμαι εκεί. Στις καρδούλες σου τους χτύπους θα είμαι εκεί. Στα τόσα έξοδα του μήνα, λιμάνι μέσα στην Αθήνα θα είμαι εκεί. Τέλεια. Να έρθω στη Μιρέλα, τα δικά σου σε σχέση με τον Μαχαιρίτσα. Λοιπόν, με τον Λαβρέντη συνεργαστήκαμε σχεδόν 8 χρόνια. Από το 2011, το Ταμείο Αλλεργίας. Θυμάμαι τη στιγμή που ο Μίλτος με πήρε τηλέφωνο και μου ανακοίνωσε ότι τη χρονιά την επόμενη θα παίξουμε παρέα με τον Λαβρέντη. Τεράστια συγκίνηση. Στο Λαβρέντη οφείλω κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μέχρι τώρα μουσική μου πορεία, όπως τη συναυλία αυτή στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο, τεράστια συναυλία. Φοβερή, φοβερή συναυλία. Στον πρώτο μου δίσκο έγραψε ο Λαβρέντης μουσική σε στίχους μου, μάλιστα στο ένα από τα δύο τραγούδια, στο Δύο και Κάτι, κάθε φορά που το τραγουδούσα live με ρωτούσε: «Μα για ποιον έγραψες αυτό το τραγούδι, πότε θα μου πεις?» Και πάντα του έλεγα: «Θα σου πω την επόμενη φορά, την επόμενη». Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του πω για ποιον έγραψες αυτό το τραγούδι. Πες μας εμάς. Θα σας πω την επόμενη φορά. Σήμερα θα σας πω το ντουέτο μας από τον τελευταίο του δίσκο. Τέλεια. Για πες μου τι γίνεται. Άρων το ακορντεόν σου και ανέβα. Και μην κατέβεις από εκεί, δεν σου πω εγώ. Πάμε, χειροκρότημα. Πως μπερδεύω τη ζω σε ένα πόλα ταξίδι, μια οθόνη ζωή μου σε στημένο παιχνίδι. Ποια αλήθεια να ήταν ότι έζησα ως τώρα, σε ποιο ψέμα κρυμμένος απολάμβανα δώρα. Απ' το ψέμα πλέον δεν ξεχωρίζω, απ' τη ζωή διαζύγιο πήρα τέρμα χωρίζω. Μα θα φωνάξω, θα τρέξω, θα αγκαλιάσω, θα παίξω, θα γελάσω και πάλι στη ζωή θα τα πλέξω, γιατί θέλω στον κόσμο δυνατά να γυρίσω, την ωραία κοιμωμένη με φιλί να αναστήσω. Δώσ' μου ένα χέρι, γιατί θέλω μαχαίρι, τα κοπούλπα και τέρμα όλα τα παραμύθια, θέλω πάντα
ζήσω, μα και να ξεχωρίσω. Στη ζωή την εμπλόφα και τι είναι αλήθεια. Με παιχνίδια και τρέλα στη ζωή να γυρίσω, κι όχι μες στο μυαλό μου πάλι μόνο να ζήσω. Τις κλωστές από το σώμα μου θέλω να σπάσω, ο εαυτός μου να γίνω, και αν πρέπει ας κλάψω. Μα θα φωνάξω, θα τρέξω, θα αγκαλιάσω, θα παίξω, θα γελάσω και πάλι στη ζωή θα τα πλέξω, γιατί θέλω στον κόσμο δυνατά να γυρίσω, την ωραία κοιμωμένη με φιλή να αναστήσω. Για πες μου τι γίνεται, για πες μου τι παίζει, στο μυαλό μου μια σκέψη σαν φωτιά τρεμοπαίζει. Πως μπερδεύω τη ζωή σε ένα πολλά παιχνίδι, μέρα νύχτα σ' οθόνη, σκοτεινό μου ταξίδι. Πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τη Μέλη Ασλανίδου και να αποχαιρετήσω γιατί πρέπει να φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά. Και εσύ Ζουγανέλη μη φύγεις, εσύ θα ανέβεις επάνω τώρα. Τώρα. Βέβαια, τώρα. Σε περιμένουμε. Πάμε. Είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φιλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες το καυγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε βλέψανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Τάκω στα χείλη σου, είναι μαντήλι σου, σφήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσ' απ' το χάδι μου, κάθα εδώ μη σε πάρει το αίμα. Ποζάρεις σαν μούτρο σε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι, μη το ψάχνεις πολύ, όλοι οι αμαρτωλοί, όλοι είναι από το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε πλέψανε, κι
κλάψε, γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάκος τα χείλη σου, είναι μαντήλη σου. Σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσ' απ' το χάδι μου. Κράτα εδώ, μη σε πάρει το ρέμα. Κράτα εδώ, μη σε πάρει το ρέμα. Θα'ρθεις για διάκοπες, χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το του. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα με παιχνίδια να σου κάνει στη γάδα σου. Να βλέπει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να βρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Πάμε! Λοιπόν, Γιάννη μου επιτρέπεις, έτσι, επειδή λέμε όλο θετικά, να πούμε και ένα αρνητικό για τον Λαβρέντη. Ο Λαβρέντης είχε την πεποίθηση ότι η κιθάρα που έπαιζε ήταν κομβική. Γενικώς, ότι χωρίς αυτήν δεν γινότανε τίποτε. Και το κύριο και ίσως το μόνο του ελάττωμα είναι ότι είχε ένα ξεκούρδιστο χέρι. Αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Έχω μάρτυρα. Του κούρδιζα εγώ την κιθάρα, έπαιζε μια 12χορδη πάντα, που είναι ακόμη πιο δύσκολο να την κουρδίσεις, ρε παιδί μου, κανονικά, όπως μια 6χορδη κιθάρα. Είναι διπλές χορδές, είναι λίγο φασαρία. Και πάντοτε είχα εγώ αυτή την ευθύνη, ή ο Άκης, ο Αμπράζης. Κούρδιζα εγώ λοιπόν την κιθάρα, έπαιζε αυτός, μου λέει δεν είναι κουρδισμένη. Λέω πώς δεν είναι? Και γινόταν το εξής, παιδιά. Το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα είναι Φαδίες ο τόνος. Το Φαδίες είναι αυτό. Νορμάλ, η κιθάρα μου είναι κουρδισμένη. Έπιανε ο Λαβρέντης την κιθάρα, ίδια, έτσι, δεν αλλάζαμε τίποτα. Το κανονικό. Λαβρέντης. Χωρίς να... Λέει τι έκανε εγώ, λέω τι έκανα εσύ, τι έκανα. Είχε λοιπόν ξεκούρδιστο στο χέρι, ίσως να το και ο μόνος. Θα'ρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Κι ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στην άλλα σου να τρέμει μια ώρα. Αυτός ο Τούρκος Τούρκος θα με κάνει. Στην άλλα σου να τρέμει μια ώρα. Αυτός ο Τούρκος Τούρκος θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί
μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χάρτινο φίλι. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο, το γράμμα σου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος στη μοκέτα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάτω τα διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώραμε που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ορίζω μοναχός, Μασεραβί που λένε και οι καλοί. Μακριά σου μια ορίζω μοναχός, Μασεραβί που λένε και οι καλοί. Ζηλεύω μικρό σου το γαλί, στα πόδια του κοιμάτω τα καλά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είμαστε μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Τέλεια. Εδώ φτάσαμε αισίως στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Κρατάμε στην καρδιά μας, περάστε παιδιά, περάστε, μην φοβάστε. Κρατάμε στην καρδιά μας και στη μνήμη μας όλες αυτές τις υπέροχες μελωδίες και τα λόγια και την άβρα του Ανδρός φυσικά, πράγματα που μας συντροφεύουν, μας παρηγορούν, μας συνοδεύουν στα καλά, στα δύσκολα. Στο τέλος, αυτό που πελήνα πριν, αυτό είναι το λαϊκό. Είναι αυτό που μας θυμίζει κάτι από τον εαυτό μας πάντα και από τον περίγυρό μας. Αυτό θα κρατήσουμε. Θέλω πριν κλείσουμε με ένα τραγούδι που θα πούμε όλοι μαζί, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ευχαριστήσω τα παιδιά πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω την εξαιρετική μας ορχήστρα, τα παιδιά της παραγωγής, τους τεχνικούς μας. Να ευχαριστήσω τον σταθμό που μας έχει στη συχνότητά του. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς που και απόψε δείξατε την προτίμησή σας στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το Πόσο Σε Θέλω. Ελάτε, παιδιά, και εσείς εδώ από πίσω μαζί μας. Πάμε. Στην άκρη του απείρου, στη γνούλα του ονείρου, στα γόνα που στάζει πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα στο κόσμο φοβέρα, στη νύχτα που ουρλιάζει πως σε τρομάζει. Σου μοιάζει σελήνη που να δρογαλύνει, στον άδεια να θέλω πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις.
ασπρόμαυρο μέλλον, σκυφτός μετανάστης. Σταθμό στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξεις. Σου μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω, όσο σε θέλω, όσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.